Καλώς ήρθατε στο Word of God podcast. Ένα podcast που μιλάει για τον Ιησού Χριστό μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από προσωπικές εμπειρίες, αλλά και μέσα από την καρδιά μας. Στόχος μας, η διάδοση του Ευαγγελίου μέσω της δυνατότητας που μας δίνει η τεχνολογία στις μέρες μας. Χαίρετε φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του podcast, αυτή τη φορά με μια διαφορετική δομή. Αλλάζουμε λίγο ή προσθέτουμε για την ακρίβεια μια καινούρια εκπομπή, η οποία θα ονομάζεται «Ομολογία με τους νέους». Με τους νέους, με τους νέους ανθρώπους που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, πως άνθρωποι σε μικρή ηλικία βίωσαν εμπειρίε, περπατάνε μαζί του, πώς ξεκίνησαν, πώς τον γνώρισαν και τι είναι αυτό που ουσιαστικά τους κρατάει ακόμα και τον προσμένουνε. Σημερινός μας καλεσμένος για την ομολογία του είναι ο Σταύρος Παπανικολάου, ο οποίος με τη χάρη του Θεού θα μας πει μερικά πράγματα και στο πλαίσιο της συζήτησης τα λέγαμε, θα μπορούσαμε έτσι με μια όμορφη, σαν όμορφη παρέα και με τον Κωνσταντίνο που είναι μαζί μας, να δούμε πώς ο Θεός τον έχει αγγίξει και τον κρατάει σε αυτό τον οίκο που λέγεται Εκκλησία του Ισού Χριστού. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Σταύρο. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Α, αν ήθελε Σταύρο με τη χάρη του Θεού να, έτσι, αρχίσεις λίγο να μας περιγράφεις λίγο τα πρώτα σου χρόνια ε, και εμεί βλέποντα ε, βλέποντας και κάνοντας πάνω στη συζήτηση θα, θα, δούμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί έτσι να μας τραβάει το ενδιαφέρον και να το αναλύουμε. Πώς, ε, πώς το, Πώ ξεκίνησες με τον Χριστό, αν σου δίνουμε με τη χάρη του Θεού το χρόνο, ελεύθερα. Χαίρετε. Ε, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Ε, η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό μου είναι από τότε που γεννήθηκα. Ε, εγώ γεννήθηκα σε μια χριστιανική οικογένεια που είχε στην βάση της τον Ιησού Χριστό έχω άλλα τρία αδέρφια μπορώ να πω ότι από πολύ μικρός είχα μια... είχαμε όπως σας είπα την ευκαιρία να γνωρίζουμε, να γνωρίζουμε την Αγία Γραφή γονείς μου να γνωρίζουν τον αληθινό Ιησού Χριστό και εμπειρικά και μέσα σε αυτό το περιβάλλον και εγώ μεγάλωσα μέσα αυτό το περιβάλλον και εγώ μεγάλωσα και γεύτηκα από που ηλικία αυτή την χαρά ε, πώς το γεύτηκα ε, Μεγάλωσα με φίλους και παιδιά οι οποίοι βρισκόμασταν στην εκκλησία και είχαμε μια TV, ε, σαν παιδιά και ήμασταν ε, πάντοτε μαζί παίζαμε οι γονείς μας ε, είχαν συναντήσεις μεταξύ τους οπότε πάντοτε το περιβάλλον ήταν φιλικό και ε, είχε μια ένα σημείο αναφοράς θα λέγαμε που αυτό το σημείο αναφοράς ήταν η πίστη μας στον Ιησού Χριστό ε, όχι κάτι διαφορετικό ε, από τα άλλα τα παιδιά τα οποία σε αναστραφόμενα στο σχολείο για παράδειγμα. Η ζωή μου ήταν και εγώ πήγαινα σχολείο μικρό, με τους μαθητές μου και με τη, στις, στα φροντιστήρια. Ε, αλλά ήξερα ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό, πίστευα ότι είμαι κάτι διαφορετικό και αυτό το διαφορετικό ήταν αυτό που σας είπα και πριν ότι είχα μέσα μου έντονα αυτήν την γνώση ότι Ιησούς Χριστός δεν είναι απλά ένα ιστορικό πρόσωπο που κάποτε ήρθε και έφυγε, ούτε είναι κάτι το οποίο, όπως πολύ, πολλές φορές βλέπουμε σήμερα, είναι κάτι μακριά από μας, το ο Θεός και ο, το, τα, τα θρησκευτικά και μόνο όταν είναι σε μια δύσκολη στιγμή θυμόμαστε το πρόσωπό Του. Ε, οπότε έτσι μεγάλωνα μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ε, Σταύρο, να σε διακόψω εδώ λίγο. Ε, ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματα που είχε είδει από του γονεί σου στην καθημερινότητα, Δηλαδή, πώ θα λέγαμε σου δείχνανε τον Ιησού Χριστό, Γιατί πολλέ φορέ και βλέποντα και εμεί το αρπάδεμα τη οικογένειά μα ή από τα, εγώ από τα νύψια μου. Ε, ότι πολλές φορές μπορεί να μιλάς σε ένα παιδί, αλλά να δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει. Και η συμπεριφορά μετά να αφήνει πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα στη ζωή του και στην καρδιά του παιδιού. Οπότε, ποια ήταν αυτά τα ερεθίσματα που σου δείχνανε και τον Χριστό, μπαμπά σου ή μαμά σου, ε, ήταν πάντοτε. Προσπαθούσαν οι γονεί από μικρή ηλικία να ε, μας μάθουν να έχουμε σχέση με το Θεό. Η σχέση αυτή μέχρι και σήμερα έχει μόνο δύο τρόπους βασικούς, όχι μόνο, αλλά είναι δύο βασικοί τρόποι και αυτοί οι βασικοί τρόποι είναι η προσευχή και το την, να μπορούμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Ε, οπότε ο, ο πατέρας μου μας είχε μάθει σε μια, ε, θα έλεγα, έναν τρόπο ζωής ο οποίος αυτός τρόπος ζωής ήταν ότι κάθε βράδυ θα γονατίζαμε να προσευχηθούμε ο καθένα στο δωμάτιο του μόνο του ε, για μας, να προσευχηθούμε για το, για το πρόβλημά μα, να προσευχηθούμε από μικρή ηλικία, να προσευχηθούμε για ε, τα θέλω μα, σαν παιδιά που είχαμε. Ε, ξέραμε ότι αυτό είναι ένα τρόπο επικοινωνία μαζί με τον Θεό. Ε, γιατί. Αυτό είναι ο άρχοντας της ζωής που λέμε οπότε όταν κι εγώ θέλω κάτι ήθελα κάτι προσωπικό κάτι το οποίο σαν παιδάκι είμαι ήθελα να έχω στη ζωή μου από ένα παιχνίδι μέχρι με ενοχλούσε ένα μαθητής μου στο σχολείο για παράδειγμα ε, είχα μάθει αυτόν τον τρόπο να πηγαίνω στο Ιωνε, στην προσευχή μου και να ζητάω τον Κύριο ε, και να του μιλάω σαν να μιλάω στον πατέρα μου, σε ένα φίλο μου όπως και είναι και και γραφικό άλλωστε ότι ό,τι ζητήσουμε ε, στην προσευχή μας εν το κρυπτό ο κύριος θέλει να μας το δώσει στο φανερό ε, Σταύρο, επί της ευκαιρίας με, αυτές τις, ε, με, αυτό που μας περιέγραφε σε αυτή τη στιγμή ε, άρα βλέπουμε ότι ένα παιδί που γνωρίζει από μικρό το Χριστό έχει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής από τα κοινά παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο ζούνε. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί και εγώ στο, ε, ε, δεν γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία όπως εσύ. Ε, γνώρισα, ήμουν στον κόσμο ε, και η οικογένειά μου, οπότε ε, όλα αυτά που βίωσε εσύ δεν τα βίωσα εγώ και φαντάζομαι και εσύ Κωνσταντίνα δεν κάνω λάθο. σωστά. Και ο Κωνσταντίνος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα τώρα αυτά που μας λες να γίνουν κατανοητά στους ανθρώπους που μας ακούνε οι οποίοι δεν γνωρίζουν πως ένα παιδί που, το οποίο γεννιέται σε μια χριστιανική αυθεντική χριστιανική οικογένεια βιώνει και μαθαίνει να ζει με τον Χριστό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η κατήχηση, έτσι που από μικρό παιδί το παιδάκι μαθαίνει για τον Χριστό. Ναι, ε, η, η αλήθεια είναι ότι, ε, για να γίνουμε και απόλυτοι, εμφανισιακά, για παράδειγμα, δεν άλλαζε κάτι σε μένα. Με τους μαθητές μου ήμασταν το ίδιο πράγμα. Ε, πηγαίναμε στο σχολείο, όπως είπα και πριν, είχαμε αναστροφή με τους μαθητές. Αυτό που αλλάζει, όμως, είναι ο, ο τρόπος σκέψης. Τον, από πολύ μικρή ηλικία είναι ο τρόπος σκέψης ο οποίος καλλιεργείται σε ένα παιδί ο οποίος είναι γεννημένος μέσα στην εκκλησία του Χριστού γνωρίζει πολύ περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Γραφή από ένα παιδί ο οποίο είναι δεν έχει αυτή την νουθέτηση ε, και αυτό που είπα και πριν και είναι πολύ σημαντικό από πολύ μικρή ηλικία ότι τα παιδιά, ένα παιδί που είναι γεννημένο μέσα στην Εκκλησία, έχει την ευκαιρία να μην ε, ζει σε μια αβεβαιότητα. Ε, ξέρουμε ότι πια και οι εποχέ είναι πολύ δύσκολε. Ε, και όταν είσαι σε μια αβεβαιότητα, ξέρεις ότι πάντα προστασία σου, ιδιαίτερα στι μικρέ ηλικίε, πάντα προστασία είναι η γονή σου. Όταν ε, βλέπει ότι και η γονείς σου δυσκολεύονται όταν βλέπεις ότι οι γονείς σου δεν έχουν κάπου και conv, να στηριχτούν μια ελπίδα ή το οτιδήποτε και εσύ σαν παιδί επηρεάζεσαι από αυτό. Αυτό που μπορώ να πω ότι αλλάζει στη δικιά μου τη ζωή προσωπικά αλλά πιστεύω ότι και όποιον άλλον και να ρωτήσουμε ο οποίο έχει ζήσει μέσα στην εκκλησία από μικρό παιδί αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό ότι δεν χάνεις την ελπίδα σου από, από, από μικρός, δηλαδή χτίζεις αυτή την ελπίδα χτίζεις μια σχέση δηλαδή με το Θεό και έτσι πολύ ωραία όπως τα ακούω Σταύρο και, και τα λες και περιγράφεις αυτά τα, θα λέγαμε απλά βιώματα αλλά πολύ, πολύ σημαντικά για ένα παιδί ε, έτσι θυμάμαι μέσα από το Λόγο του Θεού που λέει παράδειγμα δίδαξε το παιδί στο, όταν είναι νέο και θα τα θυμάται σε όλη τη ζωή ε, και βλέπω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θεμέλιο που άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ αργότερα το Χριστό ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία και προσπαθούν να χτίζουν αυτά τα θεμέλια που για ένα παιδί που έχει απλά μεγαλώσει, γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα. Είναι ήδη χτισμένα, Είναι ναι. ακριβώ ήδη χτισμένα. Ναι. Έχει πολλά βήματα μπροστά, θα λέγαμε. Αν και ο Χριστό πάντα έχει του τρόπου του και τα αναπληρώνει και σε όλου. Σίγουρα, στο κάθε άνθρωπο έχει διαφορετική προσέγγιση να, και διαφορετική ναι. σχέση. Να, είναι είναι αλήθεια αυτό, ότι ε, έχει χτίσει στην καθημερινότητά σου σαν ένα αριθμό ρουτίνας τα λέγαμε αλλά δεν είναι ρουτίνας έχει στήσει τα, την πιο βασική, πιο βασικά θεμέλια σε μια σχέση θεού και ανθρώπου Σταυρό, σου κάνω μια ερώτηση από τις γιατί περιγράφει πολύ όμορφα όλα αυτά τα οποία βίωνε από μικρό παιδί γνωρίζοντα τον Χριστό. Ε, σαν παιδί, ε, είναι η ερώτηση που όταν ήσουν, τι επαφή είχε με τον λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή. Ε, όπως είπα και πριν ήταν το δεύτερο που μας μαθαίνανε Μου μας έλεγε ο πατέρας μου για παράδειγμα να έχουμε στην ζωή μας Είναι η μελέτη και το διάβασμα της Αγίας Γραφής Σαν παιδί ε, είχα μια ε, Αγία Γραφή με εικόνες Οι οποίες περιέγραφε μέσα όλες τις ε, ιστορίες από παλαιά διαθήκη Από τη γέννηση τον Νόε, τον Μωυσή και ανάλυε όλες αυτές τι ιστορίες Μέχρι και την κοινή διαθήκη Της πράξης των Αποστόλων Τη, τη ζωή του Χριστού ε, Σαν παιδί λοιπόν η πρώτη επαφή Που είχαμε το λόγο του Θεού Ήταν να μάθω Να μάθουμε, να, να γνωρίσω Τις ε, ιστορίες αυτές Οι οποίες αμήν τι άλλο Μόνο ιστορίες ε, δεν είναι Είναι γεγονότα αληθινά έτσι. Αμήν. Αυτή ήταν η πρώτη Επαφή το να γνωρίσω ποιο ήταν ο Χριστό, ποιο ήταν το σχέδιό του και όλα τα οποία αφορούν τον πνευματικό κόσμο. Άρα θεωρείς ότι η, η γραφή μαθαίνοντας από μικρό παιδί ε, τα Ιερά Γράμματα, το οποίο το βλέπουμε και στον τιμόθενα να το λέει ο Απόστολος Παύλος, mm. ότι ε, αλλά, το διαβάζω από μέσα όπως το λέει, αλλά σημαίνει σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, ξέροντας από ποιον τα έμαθες και ότι από βρέφος γνωρίζεις τα Ιερά Γράμματα. Αυτή, αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται στη ζωή σου μέσα από τον Λόγο του Θεού και το ανάποδο ε, τι θυμάσαι περιπτώσεις που ο Λόγος του Θεού σε αυτή τη μικρή ηλικία έμπαινε μέσα στα αυτιά σου και άγγιζε την καρδιά σου και σούμεναν πράγματα τα οποία στο μέλλον άρχισαν να σε στηρίζουν και να βγαίνουν στην επιφάνεια μέσα από την καρδιά σου για να σε καθοδηγούνε. Ε, θα σου πω κάτι το οποίο μου θύμισε τώρα και αυτό είναι αλήθεια. Ε, εγώ από μικρό είχα. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ ε, η ιστορία και το γεγονό που έγινε με τον Ισού και τον Πέτρο που περπάτησε πάνω στη, στη θάλασσα. Αυτό σαν παιδί μου ήταν. Ε, Ξέρετε, όλα, όλα τα παιδιά λένε να μπορούσαμε να περπατήσουν στη θάλασσα, σαν, σαν παιδιά όλοι το έχουμε πει. είναι σαν μεγάλοι. Ναι, και σαν μεγάλοι ε, θα πω, ε, σωστά. Όλοι λέγαμε, λέμε, μακάρι να μπορούσαμε να περπατήσουν στη θάλασσα. Ε, αυτό λοιπόν, ε, που σαν παιδί και εγώ είχα, ε, είδα στην γραφή ότι έγινε. Και δεν έγινε... Ε, ε, εκεί υπάρχει μια τρομερή... Ε, σχέση και ομιλία με τον Ισού Χριστό, με τον Πέτρο. Mm -hmm, mm -hmm. Έτσι, αυτό από τότε το θυμάμαι ήταν κάτι το οποίο μου είχε. Ε, ε, άρεσε πάρα πολύ. Mm -hmm. Μου άρεσε να το διαβάζω. Ότι του είπε εκεί στην ε, τρικημία έλα και τον έπιασε στο χέρι του και περπάτζει στα εκείματα, αλλά είδε τον άνεμο. Ε, το έκανα πάντοτε εικόνα στο μυαλό μου. Ε, μεγαλώνοντας αυτό, έχει ένα πραγματικό υπόβαθρο. Mm -hmm. και μεγαλώνοντας μάθαινα το πνευματικό υπόβαθρο ότι κάτι το οποίο εμένα μου είχε έρθει τότε όταν μεγάλωνα ηλικιακά και ήταν η πρώτη μου πνευματική ιδέα, σκέψη θα έλεγα όχι ιδέα, σκέψη ήταν ότι όπως ο Πέτρος περπάτησε και μου άρεσε σαν γεγονό. Έτσι πρέπει και εγώ να κάνω με τη βοήθεια του Θεού σε δυσκολίε, σε καταστάσει σε... που για μένα είναι, αν δεν μπορώ να τι αντιμετωπίσω. Έτσι, μα λέει ο κύριο ότι ζήτησε μου βοήθεια και έλα να περπατήσουμε μαζί. Μην κοιτά τι γίνεται γύρω σου και αν τα πράγματα είναι από το κακό στο χειρότερο. Εσύ θα κοιτά εμένα για να μπορεί να περπατά στα κύματα τη ζωή. Και, και βλέπουμε, είναι φοβερό αυτό, και βλέπουμε πνευματικέ αλήθειε, πώ ο Θεό το φανερώνει σε παιδιά. Λέει και κάποια στιγμή με στην Αγία Γραφή, λέει ο Χριστό: Ευχαριστώ, Πατέρα, ότι τα αποκάλυψε σε νήπια. Τα, θαυμάσια, τα μυστήρια τη βασιλείας του Ρόρου, την αποκάλυψε σε νήπια, mm. σε παιδιά. Και βλέπουμε ότι αυτό που είπα πάλι, μόλι τώρα που είπα, ότι πνευματικέ αλήθειε, νοήματα πνευματικά και μαθήματα που δίνει ο Ισού Χριστό, να τα αποκαλύπτει σε παιδιά που όμως μένουν μέσα Συνήθεια. στην εκκλησία, μέσα στην παρουσία του Θεού και να, να τους γίνεται βίωμα από, από, από μικρές ηλικίε. Ε, τώρα μπορεί να μην είσαι ένα παιδί δημοτικό, μπορεί να έχεις πάει στο γυμνάσιο αλλά... Όταν το αντιλήφθηκαν, εντάξει, έναν λίγο πιο μεγάλο. Ναι, αλλά... αλλά... Σε νεαρή ηλικία Δεν πάει να μείνει παιδί Ανέκαθεν πάντως ο κύριος mm. Είσαι πολύ δίκιο. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί κατά παραδείγματα με τα παιδιά mm. για να παρομοιάσει καταστάσει τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι? Να, ναι, να, ναι. Βασιλεία, να, ναι, ναι, το έχει πει ξεκάθαρα. Αυτά ανήκουν στην βασιλεία των ουρανών. Αν δεν γίνεται, λέει, στα τα παιδιά. Ναι. Θα ήθελε τώρα να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Εμήνες... Ναι. Ε, σε εκείνη την ηλικία του δημοτικού, ε, για μένα έρχεται και η πιο δύσκολη κατάσταση τη ζωή. Ε, επιτρέπει ο Θεός ε, Και έχουμε, έχει η μαμά μου μέσα στο σπίτι ένα ατύχημα Στο κεφάλι, χτύπησε το κεφάλι της ε, Δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό Απλά θα πω ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Και μετά από 17 μέρες στην εντατική έφυγε Αυτό ήταν η πρώτη ε, δυσκολία της ζωής μου ε, το η πρώτη διαπραγμάτευση την οποία ε, θα έπρεπε να είχα με τον Κύριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη μετέπειτα ζωή μου ε, στάθηκα μπροστά σε κάπους ανθρώπους και είδα έμαθα τη ζωή τους οι οποίοι δεν ήταν καλά στην υγεία τους και στην, ε, στα ψυχ, στην ψυχική τους υγεία κυρίως. Και έμαθα ότι η... όλο το κακό σε αυτού του ανθρώπου ήρθε από την επειδή χάσανε ένα από του δύο του γονεί. Ε, το αναφέρω επίτηδε τώρα, γιατί είναι ένα γεγονό σε οποιοδήποτε άνθρωπο το οποίο είναι δύσκολο γεγονό. <συσίλωνο> ε, όταν γίνεται και μέσα στο σπίτι, δεν, είναι, <συσίλωνο> δεν έχεις έχει. Εγώ δεν πρόλαβα για παράδειγμα να έχω επικοινωνία με τη μαμά. Ε, έφυγε γρήγορα. Οπότε είναι ένα γεγονό το οποίο ήταν. Ε, δύσκολο. Εκεί λοιπόν. Αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο είναι ο Σταύρο Δουδέν. Εκεί το ήμουν δε? 7 χρονών. 7 χρονών. Ε, εκεί λοιπόν. Ε, έχω την πιο όμορφη διαπραγμάτευση με τον κύριο. Ε, χαρακτηριστικά λέω ότι αυτό είναι και το εδάφιο της ζωής μου ε, όταν έφυγε εν τέλει η μαμά έπρεπε και με ένα πατέρας μου να μου το πει ήμουν ο πιο μικρός της οικογένειας οπότε ήρθε στο σπίτι αργά το βράδυ καθίσαμε οι δυο μας Παίξαμε σαν πατέρα και γιος Και μου είπε ότι η μαμά έφυγε. Ε, δεν θυμάμαι τώρα τι έκανα εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα θα σταναχωρήθηκε και θα έκλεκτα. Αυτό αλλά... ήθελα να σα ρωτήσω από τι ευκαιρίε, συναισθηματικά, ε, μασε ναι. καθόλου πώ το βίωσε. Να σου πω την αλήθεια, Σφύρο, δεν, δεν το θυμάμαι. Λε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είμαι στην αγκαλιά του πατέρα μου και απλά κλαίω. Εκείνη τη στιγμή. Α, έκλαιφες. Ναι, ναι, ναι. Ε, Άρα, ε, στεναχωρητικά. Ε, στεναχωρητικά. ε, βέβαια, σαν γιατί είναι Το που... κατάλαβες αυτό. Ναι, ναι, κατάλαβα. την Αλλά εκεί ήταν αυτό που είπα πριν, το μάθημα της, το δικό μου προσωπικό ε, μάθημα ζωής που με ακολουθάει μέχρι και σήμερα. Ε, όταν μου είπε ο πατέρας μου ότι έφυγε, αλλά ε, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το έχω στην καρδιά μου δεν, το, δεν είναι μόνο για εκείνη τη στιγμή είναι ένα μήνυμα το οποίο με ακολουθεί σε όλη, σε όλη, τη, τη, ζωή. Ζωή. Σε όλη τη ζωή σε ό,τι δυσκολία και να γίνει ε, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που έπρεπε να ακούσω αυτή η διαπραγμάτευση που είπα και πριν ε, μαζί με τον κύριο σε εκείνο το χρονικό σημείο ώστε να καταλάβω γιατί γίνεται και να το αποδεχτώ και να προχωρήσουμε αυτό. Άρα ήρθε ο λόγο του Θεού και σε παρηγόρησε. Ακριβώ. Ναι, ακριβώς. Και σίγουρα αποκτάει άλλη βαρύτητα γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι τα πάντα και να βάζουμε ένα πάντα ναι, και ναι, να χωρίς το να αφήνουμε αόριστο, ναι. έτσι αόριστο και με όρια που εμεί έχουμε στο <laughs> μυαλό <laughs> μα. Και άλλο ένα παιδί με αυτό το γεγονό που. Όλες. 7 χρονών, 6-7 χρονών, με ένα τέτοιο σοβαρό γεγονό και με τέτοια δυσκολία να δέχεται το Λόγο του Θεού που λέει «Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό». Α, ακρι, α, ακριβώς με, αυτό είναι για μένα, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το εδάφιο, γιατί ε, ε, έχει δύο βα, βαθιές έννοιες, η οποία, η, η μία έννοια είναι το, τα πάντα που είπαμε και πριν, δηλαδή αυτό το πάντα πολλέ φορές λέμε... Περιορίζεται λίγο, γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί και το χειρότερο σενάριο που μπορεί να γίνει στη ζωή σου. Περιορίζεται λιγάκι. Ναι, τα πάντα θα μου χαλάσει τα μάτια, θα χάσω τη δουλειά μου. Ήρθα να Ναι, άντε να πάω στο νοσοκομείο γιατί τρε το κάτι τέτοιο. Τα κοινά προβλήματα. Ναι, τα κοινά προβλήματα. Και τέλο πάντων, αυτό το πάντα είναι πολύ άοριστο. Το ένα βαθύ είναι αυτό και το άλλο βαθύ είναι το ίσω αγαπώντα τον Θεό. Το να αγαπάω τον Θεό δεν είναι να έχω μια τυπική σχέση. Αμή. όταν αγαπάς δηλαδή έναν άνθρωπο ε, δεν είσαι στο viper που λέμε και τι κάνεις πως είσαι για ούτε α, ε, θα έρθω σε λίγο το σε αγαπάω σημαίνει έργα σημαίνει Σουστά. κόπος σημαίνει ε, επιθυμία σημαίνει δι, τρέχω ε, ο, ο, στους ανθρώπους έτσι. Να, ναι. ε, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στα πραγματικά έχει δύο βαθιές έννοιε και σε αυτό θα ήθελα κιόλα άμα θέλετε να σταθούμε. Ε, τι σημαίνει αγαπάω το Θεό. Αμήν. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι στις μέρες μας είναι αόριστο. Όλοι αγαπάμε το Θεό. Συμφωνώ. Και εν τέλει, αν το δούμε και μέσα από τη γραφή, ε, δεν αγαπάμε όλοι το Θεό. Ακριβώ. Δυστυχώ στι στις μέρες μας ε, και αυτό τον τελευταίο καιρό, η λέξη τη αγάπη έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ και έχουν δοθεί πάρα πολλά διαφορετικά νοήματα, μηνύματα για το τι σημαίνει αγάπη. Αλλά το βασικό, η βάση για να δούμε τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει αγαπάω το Θεό, τι σημαίνει με αγαπάει ο Θεό. Δηλαδή, παρόμοιε εκφράσει πολύ κοντινά θέματα το ένα mm -hmm. με το άλλο, είναι να σκεφτούμε ότι ο Θεό είναι αγάπη. Ameen. Ο Θεό δεν έχει αγάπη. Δηλαδή, δεν έχει ένα συνέστημα που λέγεται αγάπη. Ο Θεό είναι η αγάπη. Mm -hmm. Είναι ο ίδιο η αγάπη. Έτσι είναι. Ε, και πάνω σε αυτό, Κωνσταντίνο, που είπε, <coughs> επειδή ο Θεό είναι αγάπη. Γιατί και η αγάπη του πατέρα Θεού προ τον άνθρωπο και το ανάποδο αυτό που ανέφερε ο Σταύρος που είπε για να σταθούμε λίγο, μια και το έφερε έτσι κουβέντα. η αγάπη του ανθρώπου προ τον Θεό. Γιατί υπάρχει, Υπάρχει ένα δάφο που λέει Αυτό μα αγάπησε πρώτο, γι' αυτό και εμεί τον αγαπήσαμε. Και για να αγαπήσει πραγματικά τον Θεό, για να αγαπήσει πραγματικά τον Ιησού Χριστό, πρέπει να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να έχεις πλήρη επίγνωση βαθιά το τι έχει κάνει για σένα. Και αν ένα μέρος των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, που όπως είπε ο Σταύρος ανέφερε προηγουμένω ότι δεν αγαπάει πραγματικά τον Θεό, ενώ λέει ότι τον αγαπάει, οφείλεται σε αυτό. Στο ότι δεν έχει επίγνωση του τι έχει κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο. Και θεωρώ ότι αν η πλειοψηφία των ανθρώπων διάβαζε το Ευαγγέλιο και κατανοούσε σε βάθος αυτό το πράγμα θα άλλαζε άρδιν η κατάσταση το, ε, της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας άλλωστε και μέσα από αυτήν την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Word of God και μέσα από κάθε εκκλησία και άμβωνα που κυρίεται το Ευαγγέλιο να μεταδοθεί αυτό το μήνυμα. Ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, έδωσε τον Υιό του μονογενή για να μην χαθεί όποιο πιστεύει σε Αυτόν. Ε, ε, έχεις απόλυτο, απόλυτο δίκαιο, έτσι είναι. Εμ... Ε εγώ θα ήθελα ε, κοιτώντας κοιτώντα βασικά λίγο διαφορετικά το ότι ο Θεός αγάπησε τον, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο είναι μια ενέργεια είναι ένα κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο το Θεό ε, και πολλές φορές αυτό ε, το περνάμε στο δεν, του το δίνουμε σημασία αυτό που, έχει να, που πρέπει να σταθούμε Σαν άνθρωποι όλοι μας, όχι μόνο σήμερα στην κουβέντα μα, είναι το τι κάνω εγώ για να αγαπήσω το Θεό. Αμήν. Δηλαδή, η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει Αμή. μια ανώτερη δύναμη, που ορισμένοι έτσι το μεταφράζουν, η οποία ναι, εντάξει, κατοικεί εκεί ψηλά. Όλοι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ξέρουμε. Είτε λίγο, είτε πολύ, είτε το πιστεύουμε, είτε όχι ε, την ε, σταυρική θυσία, γιατί όλοι γιορτάζουμε το Πάσχα. Ε, Άλλωστε ε, είμαστε σε ένα χριστιανικό ε, κράτος Ακριβώ. Ε, οπότε, όλοι ξέρουμε την ιστορία, ε, αλλά, όπως είπε και ο Σπουρούς, ε, λίγοι αντιλαμβάνονται και ακόμα λιγότεροι κοιτάνε να ανταποδώσουν αυτή την αγάπη. Ακριβώς, ακριβώς. Και ευτυχώ ή δυστυχώ. Δεν, δεν, το λέω με κάποια. δίνοντα κάποια έμφαση. Αλλά εγώ θα πω ευτυχώ, γιατί υπάρχει ο δρόμο εσωτερία και υπάρχει ο τρόπο ο άνθρωπο να αγαπήσει το Θεό. Είναι ακριβώ να δεχτεί. Και έτσι όπω το καταλαβαίνω τουλάχιστον. Όποιο δεχτεί τον Ιησού Χριστό, δεχτεί δηλαδή την αγάπη του Θεού για αυτό να θυσιάστηκε. Έρχεται ο Θεό να τον αλλάξει, αυτό που έχουν πει να τον αναγεννήσει, και μετά να γεμίσει η δικιά του καρδιά με αγάπη για τον Θεό. Και έρχεται ο Χριστό και λέει. Άλλωστε... Και έρχεται Άς ο, ο Χριστό και λέει ότι αν με αγαπάτε, είναι ξεκάθαρο. Αν με αγαπάτε, να φυλάξετε τι εντολέ μου. Λοιπόν. Ακριβώ. Και άλλωστε είναι... Ε, το επόμενο βήμα, νομίζω. Και εντολή από τον κύριο έτσι. Να αγαπά τον κύριο τον Θεό σου μόλι στην καρδιά, μόλι στη δύναμη και μόλι στη διάνοια. Δηλαδή με κάθε δυνατότητα που μπορεί να του παρέχει να εκφράζει την αγάπη σου. Και πάνω σε αυτό τώρα να θέσουμε και το ερώτημα. Εσύ, Σταύρο, σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την ηλικία που μείναμε προηγουμένω στην ομολογία σου και σε αυτά που μα ανέφερε, ποια ήταν η σχέση σου με το Θεό στην πορεία, τον αγάπησε. Πώ εξέφρασε την αγάπη σου προ αυτόν με όλα αυτά που σου συνέβησαν και με αυτή την τραυματική σε εισαγωγικά εμπειρία που βίωσε. Ε, εμένα αυτό το γεγονός το οποίο συνοδεύτηκε με αυτά τα λόγια μέσα από την Αγία Γραφή ε, ήταν ε, σαν παιδί. στεναχωρήθηκα, Δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρήθηκα και πάντοτε έλεγα ότι μου λείπει η μαμά και δεν έχω. Ε, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο το συνέστημα. Ε, δεν στάθηκα εκεί όμω. Ε, ζήτησα από το Θεό να προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Ε, είχα πεποίθηση ότι αφ... είχα και έχω ακόμα την πεποίθηση ότι αυτά τα λόγια ε, δείχνουν την αγάπη του Θεού για μας και αυτό και θα το ακολουθήσω δεν ε, μπορεί να ακούσει λίγο διπλωματικό ότι ε, α, αγαπάει το Θεό για να έχει, τα έχει όλα καλά ε, δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί όπως είπες πολύ εύστοχα ε, τον αγάπας, το να αγαπάς στο Θεό έχει έναν αγώνα. Έχει έναν πνευματικό αγώνα, έναν αγώνα καθημερινότητα. Ε, και, και κυρίως το, βασι, το, βασικό, το βασικό πόλεμο σε εισαγωγικά με τον εαυτό μας, Γιατί ο κύριο δεν δηλαδή, ζητάει τίποτα okay. το ιδιαίτερο. Ε, οπότε επειδή είχα αυτή την πεποίθηση, ε, προχώρησε η ζωή μου και στο σχολείο και στη και μετέπειτα τέλο πάντων θα πούμε στη συνέχεια είχα αυτό το πράγμα στο μυαλό μου ότι εγώ θα κάνω αυτό που είναι να κάνω το κομμάτι μου σαν άνθρωπος να συνεχίσω να έχω δηλαδή να δείχνω στο Θεό στον Ιησού Χριστό ότι εγώ τον αγαπάω με τον να διαβάζω, να προσεύχομαι να μελετάω τη γραφή μου που εν τέλει και αυτά, και αυτά για μένα κέρδος είναι Ακριβώς. Ε και ό,τι έχει να. θα συμβεί στη ζωή μου, θα το αναλάβει ο κύριο. Δεν, 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 είχα να, δεν διαπραγματεύτηκα πολύ σπίρος αυτό Δηλαδή δεν, 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 στάθηκα να πω ότι Από εδώ και πέρα είναι κάτι δύσκολο Πρέπει να παλέψω με τον εαυτό μου Πρέπει να το, να το βάλω πίσω μου Να το ξεχάσω για να μην με πάρει από κάτω Δεν, δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία Είπα αυτό είναι το θέλημα του Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για μένα, το αποδέχομαι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο όταν τα πράγματα φτάνουν εκεί. Ζητάω από το Θεό να με βοηθήσει. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι ένα παιδί σε μικρή ηλικία, σε σχέση με ένα παιδί που είναι μέσα στην Εκκλησία, σε σχέση με ένα παιδί που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, χτίζει αυτή τη σχέση. <χι>, αυτή η σχέση που χτίζει το ότι αγαπάμε το Θεό, θέλω μας αγαπάει και βάζει τα λιθαράκια στη ζωή του σιγά 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 ε, έρχεται η στιγμή που έρχεται να η δυσκολία εκεί ξέρεις λοιπόν ότι εσύ έχει χτίσει τη σχέση αυτή αυτή η σχέση για να προχωρήσει πρέπει να προχωρήσει κι εσύ Μπορώ να πω ότι θαυμάζω σε εισαγωγικά την παιδική απλότητα μέσα από αυτά που μας περιγράφεις και θα πω ακριβώς από ποια, από ποια άποψη το λέω ότι ένα από τα μαθήματα τα πολύ σημαντικά κάτι, τα δική μου γνώμη τουλάχιστον έτσι, την άποψή μου λέω τα πολύ σημαντικά για έναν χριστιανό είναι να μάθει ότι εγώ θα κάνω το πρώτο βήμα εγώ θα βάλω το θέλω και ο Χριστός θα κάνει τα υπόλοιπα ναι, πολύ σωστά που εσύ όπως έτσι μας το περιγράφεις στην ουσία το έκανες χωρίς να το καταλάβεις χωρί ναι. χωρίς, ναι. να το καταλάβεις, χωρίς να ξέρεις ναι. τα πνευματικά νοήματα χωρίς να ξέρεις το πόσο δύσκολο είναι ναι. ο άνθρωπος να πάρει αυτή την απόφαση και τώρα δεν μιλάμε να πάρει απόφαση για ένα τόσο σημαντικό θέμα έτσι, για να, πάρει, να κάνει το επόμενο βήμα σε, να ξεπεράσει εισαγωγικά ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως συνέβη στη ζωή σου ναι. αλλά μιλάμε και για πιο απλά δεν μπορεί ναι. και εσύ το ένα τόσο σημαντικό θέμα σαν παιδί με μια απίστευτη απλότητα. Που πραγματικά δηλαδή, το λόγο του Θεού που λέει των τιούτων των παιδιών είναι η βασιλεία των ουρανών. Με. Και αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν και είναι αυτό. <laughs> 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 μακάρι <laughs> μακάρι <laughs> πάντοτε να μα συνοδεύει αυτή η απλότητα. Α, αμύλια, γιατί όσο μεγαλώνουμε λίγο καλό ή κακό, κακό κυρίω, το χάνουμε λίγο αυτό γιατί μπαίνει και ο ανθρώπινο παράγοντα μέσα. <laughs> αυτή η παιδική αθωότητα πραγματικά <laughs> είναι που τραβάει τον κύριο, τον ελκύει και γι' αυτό μα προτρέπει να λειτουργούμε με αυτή τη σκέψη και με αυτή την καρδιά. Και αυτό το παράδειγμα, η αλήθεια είναι ότι οι ψηφικές, επειδή είμαστε χρόνια φίλοι με τον Σταύρο και έχουν κάνει αρκετέ συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα, ε, ίσω είναι και πρώτη φορά μέσα από αυτή την εκπομπή που κατάλαβα σε βάθο κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά που είπε. Ε, είπε κάτι ωραίο, ότι αυτή η απλότητα. Πιστεύω ότι σε όλου του ανθρώπου από μικρή ηλικία και μεγάλη, ο, ο Θεός δεν θέλει να, να σου αποδείξει ότι υπάρχει. Δεν, Σωστή. δεν έχει την ανάγκη να, σαν άνθρωπο να σου αποδείξει ότι ξέρει κάτι υπάρχω και επειδή υπάρχω ακολούθησέ με. Κάνε αυτά που σου λέω. και αυτά που σου λέω ότι είναι, είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα μέσα από τη γραφή. Δεν έχει αυτή την ανάγκη ο Θεός. Ο Θεός τον ελκύει, πολύ ωραίο, ότι η απλότητα. Δεν ξέρω ποιο είσαι, δεν ξέρω τι. πόσε ομολογίε έχουμε ακούσει με αυτέ τι εκφράσει. Αν υπάρχει, έλα. <Κι> ε, ναι, ναι. Ε, αν ε, μου, ισχύει αυτά που μου λέει ο συνάδελφό μου, ο φίλο μου, ο οικογενειακό μου, ο, το οικογενειακό μου πρόσωπο, γίνεται και σε μένα. Ε, πιστεύω ότι τον ελκύει αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Ή, αν είσαι, εγώ είμαι εδώ. Πε μου, μου τι είναι να κάνω, και εγώ θα το κάνω αν, αν υπάρχει. Ε, οπότε δεν, Ο χριστιανός ε, δεν, ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδεχτεί το Κύριο και τον ακολουθάει ό,τι και να γίνει. <χι> τέλος πάντων αυτό θα έπρεπε να ε, εκφράζει τους, ε, τον χριστιανό όπως και τους μαθητές. Αν διαβάσουμε πω ο Κύριος κάλεσε έναν έναν τους μαθητές άνθρωποι... Με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο ένα με τον άλλον. Σωστά. Και ε, αν πιάσουμε και την απλότητα του λόγου του Θεού όπω το γράφει, του είπε: Θέλετε να με ακολουθήσετε, να, Και ναι, είπανε: ναι. Πάμε. Με τη μία, χωρί αντίθεση. Ναι, ναι ούτε ποιο είσαι, ούτε τι κάνει, ούτε τι. Αυτό. Ε, σίγουρα θα υπήρχε μια, και μια περαιτέρω κουβέντα, αλλά αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ακολουθήσαν τον κύριο χωρί να ξέρουν ποιο είναι και στη συνέχεια ανακαλύψανε ποιο είναι και τι κάνει και πώ το κάνει και ε, ε, τι δύναμη έχει, ναι. Στην πορεία του αποκαλύπτεται ακριβώ. Και ε, απλά μια σημείωση, ε, Σταύρο, πριν συνεχίσει. και το ακολουθάω τον κύριο είναι πολύ συγκεκριμένο. Όπω είπαμε, όποιο με αγαπά, ναι, φυλάξει τι εντολέ μου. Έτσι λέει ο Χριστό. Και οι εντολέ του Χριστού είναι πολύ καθαρά γραμμένε για τον κάθε άνθρωπο. Μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο Ευαγγέλιο. Μπορεί Σωστά. ο καθένα να ανοίξει την καινή διαθήκη, να διαβάσει και να να μάθει να γνωρίσει την αγάπη του που έχει ο Θεό για αυτόνα, αλλά και τι θέλει ο Θεό από αυτόν. Ε, ε, παίρνω πάσα τώρα προ έναν Κωνσταντίνο να το προεκτείνω λίγο παραπάνω. Ακριβώ αυτή είναι η εκπλήρωση τη αγάπη του ανθρώπου προ τον Θεό: Να κάνει αυτά που ο Θεό του ζητάει. Τίποτα παραπάνω. Δεν θα τον προσελκύσουμε ούτε με ιδιαίτερα δώρα. Ούτε με ιδιαίτερα τάματα, ούτε με έναν ιδιαίτερο τρόπο αναθρώπινο που έχουμε εμεί στο μυαλό μα ότι εκφράζουμε την αγάπη μα. Για παράδειγμα, αγαπάω το παιδί μου, θα του πάρω μια σοκολάτα για να του κάνω έκπληξη και να, τον αγα... και να εκφράσω με αυτόν τον τρόπο την αγάπη μου. Ε, θα αγαπάω τη γυναίκα μου και θα τη φέρω λουλούδια για να την ενθουσιάσω με την... και να εκφράσω την αγάπη μου. Ο Θεό δεν μα ζητάει ούτε λουλούδια, ούτε σοκολάτε, ούτε λαμπάδε, ούτε τάματα. Ζητάει ένα πράγμα: να τηρούμε τι εντολέ του. Αυτή είναι η έκφραση της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό. Είναι πολύ απλό. Αμήν, αμήν. Και έτσι όσο προχωράει και ο χρόνος, ε, Σταύρο, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ε, και μετά να προχωρήσουμε και, στην, και στις μεγαλύτερες ηλικίε. Ε, σαν παιδί και ό, με όλο αυτό που συνέβη και πριν και μετά πώ ζούσε στην εκκλησία, δηλαδή μέσα στην εκκλησία, ποια ήταν τα βιώματά σου, οι σχέσει σου με τα άλλα παιδιά, τα αδέρφια, μέσα στο χώρο και μέσα στο χώρο τη εκκλησία και γενικά με του μεγαλύτερου. Ε, να σου είμαι ειλικρινή, ε, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Ε, <laughs> θυμάμαι, έχει έρθει ένα αδερφός όμω. Ένα. Ε, την ώρα που καθόμασταν στην εκκλησία πριν αρκετό καιρό. Ε, και με πιάνει αγκαλιά και μιλήσαμε και αυτά και μου λέει σε, θα, σε θαυμάζω ε, μου το πέτσι ο αδερφός θέλοντας να τονίσει την αγάπη του ε, μου λέει όταν έφυγε θα σου πω κάτι λέει, που είχε γίνει όταν έφυγε η μαμά σου πριν τώρα μιλάμε για πόσα χρόνια ε, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν ε, ήρθε ε, ήρθες, κοντά μου κάποια στιγμή και σου είπα αύριο πώς είσαι με που η μαμά σου δεν είναι εδώ και εδώ και η απάντηση σου ήταν τελείω μου λέει <κυρίζει> απλή και με σώκαρε έβαλε τα κλάματα τότε ε, ότι άδερφε δεν στεναχωριέμαι του απάντησα δεν στεναχωριέμαι γιατί για η μαμά μου είναι στον κύριο και Σηκώθηκα και συνέχισα η το παιχνίδι μου. Παιδι, η ναι, ΠΔΠΛΕΤΗΝ. Ναι, αυτό ακριβώ. Αυτό μου δεν το θυμάμαι. Εγώ μου το έχει πει ένα αριθμό. Ε, αυτό όμω που αξίζει να σημειωθεί, γιατί είναι μέρο ε, τη ομολογία μου, ήταν ότι όταν τι ημέρε οι οποίε η μαμά είχε χτυπήσει και ήταν στην εντατική, ε, εγώ είχα, δύο, είχα ένα σπίτι φίλων μέσα από την εκκλησία, mm -hmm. δύο παιδιών του Θάνου και του Γιάννη, δύο φίλοι μου από μικρή ηλικία, που εκεί έμεινα. Δηλαδή, εγώ πήγαινα το πρωί μαζί τους, παίζαμε. είχαμε όλη μέρα μαζί, αυτό. και Ήταν, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο για μένα. Mm. Ε, αυτή η αγάπη των, ε, της συγκεκριμένη οικογένειας ε, είναι ένα δείγμα της ε, αγάπης του Χριστού της για μένα, αγάπης. της χριστιανικής αγάπης, πολύ σωστά. Ε, δεν μου... Σας το λέω, δηλαδή, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Πήγαινα στο σπίτι τους και ήταν λες και ήμουν στο σπίτι μου. Δεν μου έλειψε τίποτα. πέρναγα υπέροχα. Ε, Ό,τι ήθελα σε φυσιολογικά πλαίσια ε, το είχα. Ήταν σαν τα σπίτι μου, ήταν σαν τα, τα αδέρφια μου. Αυτό ε, ήταν κάτι που για μένα... Όπω είπαμε, στην απλότητα, την παιδική απλότητα, μένω αυτό με κράτησε. Είχα δύο φίλου, έπαιζα. Αλλά βλέπουμε <συστά> και πόσο ο κύριο έχει βρει ήδη μια λύση Ακριβώς. για να αναπληρώσει ένα Ακριβώς. κενό που θα μπορούσε να σου δημιουργηθεί στην πορεία τη ζωή σου. Ε, θα πω καλύτερα ότι ε, ήταν ε, ένα σχέδιο που είχε οργανώσει σε εισαγωγικά ο κύριο, ώστε η, δι... ε, ε, η φόρτιση τη περίοδου εκείνη ότι η μαμά είναι στην εντατική και μια βεβαιότητα της κατάστασης, ε, εμένα αυτό δεν με ακουμπούσε γιατί είχα τη χαρά σαν παιδί να πάω και να... σαν παιδί τώρα, δεν, είναι, δεν το αναλύω πολύ πνευματικά, σαν παιδί. Αλλά αυτή, αυτή όλη η περίοδος ήταν οργανωμένη έτσι ώστε, από τον Θεό, έτσι ώστε εγώ να μην έχω πρόβλημα να μην έχω ε, 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 ελλείψεις, να μην έχω τίποτα. Ο πατέρας μου να είναι λίγο πιο ελεύθερος στην, στο χώρο και στο χρόνο του, γιατί εγώ έναν πιο μικρότερος ηλικιακά, mm -hmm. οπότε δε, ήταν το κεφάλι του λίγο πιο ήσυχο, θα λέγαμε. Ε, οπότε αυτό ήταν ένα κάτι το οποίο η αγάπη των αδερφών και η χριστιανική αγάπη που είπαμε και πριν, με βοήθησε. Ε, μπορεί να ακουγόνται απλά, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και... Το βλέπουμε πολλέ φορέ. Πολλέ οικογένειε που είναι μόνοι του, δεν έχουν κάποιον να στηριχτούν και δεν λέω μόνο οικογένεια, δεν έχουν κάποιον φίλο, κάποιον οποιοδήποτε να στηριχτούν. Και βλέπουμε ότι αυτό δίνεται απλόχερα. <coughs> με συγχωρείτε, δίνεται απλόχερα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί, Γιατί ακριβώ υπάρχει η αγάπη του Θεού που είναι στι καρδιέ, μέσα όλων στην Εκκλησία και ο ένα προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον. Ακριβώς. Είναι θεωρητικά απλά πράγματα, αλλά κατά, κατά βάση και. Και στην πραγματικότητα, πολύ ουσιώδη πράγματα και ο ίδιο ο Χριστό ομολογεί θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου γιατί, γιατί έχετε αγάπη ένα προ τον άλλον. Έτσι είναι για το και το Για να μην παραμερίζουμε την πνευματική υπόσταση τη βοήθεια από, από τα δύο παιδιά σε αυτήν την παιδική ηλικία, να πούμε ότι προφανώ και υπήρχε και πνευ... ήταν μια χριστιανική οικογένεια αυτή η οικογένεια ναι, που πηγαίνει ναι, 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 μέσα. Ναι, ναι. Και σε στήριζε και πνευματικά, φαντάζομαι, γιατί ναι, ναι, υπήρχαν ναι, πνευματικέ. Ναι, ε έτσι εργασίες μέσα στο σπίτι έτσι. Ε, ναι ήταν Ήτανε παιδιά μέσα από, που μεγαλώ, έχουμε μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία μαζί οι γονείς μας ήταν ήτανε φίλοι και είναι φίλοι ε, δηλαδή δεν ήταν τους γνωρίσαμε ε. εκείνη τη στιγμή ε, είχαν και, και όλα σύστημα με χαρακτηριστικά οικογένεια αυτή την καλή συνήθεια ε, κάθε πρωί που εγώ πήγαινα εκεί καθόμασταν και προσευχόμασταν ο καθένας μόνος του ε, και το βράδυ που κάποιες φορές μπορεί να έμεινα και σε αυτούς ένα βράδυ ε, πριν κοιμηθούμε όπου εσύ όλοι μαζί mm -hmm. ε, Ήταν κάτι... Μου το Ήταν κάτι που το κρατάω, βάζει. ναι, γιατί ήταν, ήταν καταπληκτικό. Στα... συγγνώμη okay. Σταύρος, εγνώμη, επειδή μα μας περιορίζει και λίγο χρόνος, αν θες μπορείς να πάρεις τον λόγο να προχωρήσεις μέχρι και τη σημερινή ηλικία, λίγο πώς το βίωσες και με ε, χάρη, ε, το χάρη του θα, ε, δούμε, ε, θα ε, ναι, δούμε να πω, ότι, ε, ε, ναι, να πω την αλήθεια μου ότι ε, μπήκα στο γυμνάσιο. Γυμνάσιο και λύκειο για μένα ήταν ε, δύο πολύ ε, ήσυχα ε, περιόδου. περιοδους mm -hmm. Ε, ήμουνα πάντοτε αγαπητός με τους μαθητές μου. Ε, δεν είχα στο γυμνάσιο καμία, ε, κανένα πρόβλημα συνθηκών με τους μαθητές μου. με... Πάντοτε ήμουν αγαπητός, ε, πάντοτε είχα φίλους, πάντοτε έπαιζα με τα παιδιά, πάντοτε ήμασταν, ε, δεν είχα θέμα. Εκκλησιαστικά η ζωή μου προχωράει κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν, ε, είχα την, είχα την πνευματική, ε, πνευματική νουθέτηση και ασχολιόμουν με τα πνευματικά γιατί και εδώ πέρα ήμασταν ε, τότε πολλά παιδιά τη ίδια ηλικία και μαζευόμασταν τα Σάββατα παρέα και είτε θα παίζαμε είτε θα κάναμε κάτι πνευματικό ε, να προσευχηθούμε είτε να διαβάσουμε τη γραφή ε, ε σε ένα, ε, με, ένα, με Μια ευ, ε, φιλική ατμόσφαιρα. Μην ακούστηκε κάτι σαν ε, τυπικό ότι θα πηγαίναμε το Σάββατο. Ηταν μια φιλική ατμόσφαιρα. Κάτι καναγκα, καταναγκαστικό. Ναι, καταναγκαστικό, μπράβο. Ε, είχαμε μια φιλική ατμόσφαιρα και πηγαίναμε και πέραγαμε καλά και παίζαμε και γελάγαμε και Αλλά δεν ε, ε, αφήναμε. Ξαναγυρίζω πάλι σε αυτό που είπαμε πριν. Ε, τεις, ναι, αυτά τα, θε, τα, θεμέλια που χτίζαμε από μικρά παιδιά, το να διαβάζουμε mm -hmm. τη γραφή μας μα και αποσευχόμαστε που είπαμε, αυτό είναι κάτι που τον, άνθρωπο, τον πραγματικό άνθρωπο το συνοδεύει πάντοτε. Έτσι. Οπότε και εμεί σε εκείνη την ηλικία με τα ανάλογα προβλήματα σχολείου, ενώ μαθημάτων και εκεί και, και ε, χτίζαμε τα θεμέλια μα για εκείνο την περίοδο. Σταύρο, μέσα στο σπίτι υπήρξαν αλλαγέ μεγαλώνοντα ε, κυρίω οικογενειακά. Ε, Αλλαγέ υπήρξαν γιατί ο πατέρα μου ε, ήρθε σε γάμο κοινωνία για δεύτερη φορά με μια αδερφή η οποία είχε χάσει και εκείνη τον άντρα τη από τροχαίο. Ο, ο Θεό τα είχε οργανώσει έτσι και μετά από συζήτηση με τα παιδιά, όλα μαζευτήκαμε 7 άτομα με στο σπίτι. Και. Πανικός θα γινόταν ναι, γινόταν ένα χαμό. Γεννήθηκε και ένα μικρούλη ε, ακόμα, ο οποίο ε, για όλη την οικογένεια ήταν ε, ο σύνδεσμο τη αγάπη, γιατί ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν ε, μια ένωση δύο οικογενειών. Ναι, 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 ναι. Οπότε Λευκυπό. ήταν μια η, η, η σφραγίδα που λέμε όλου αυτού του έργου το οποίο ο Θεό είχε οργανώσει σαν. Ε, Σωστό, σε σκηνοθέτη που λέμε. <laughs> <laughs> mm -hmm. ο, ό, όλοι. Γιατί ξε, γίνονται πράγματα στη ζωή μα ε, τα οποία εμά μα έρχονται μπροστά μα, αλλά αυτά είναι. Τα έχει ετοιμάσει ο κύριο και όταν μιλάμε για τέτοιε μεγάλε αλλαγέ και ενώσει, και οι καρδιέ να είναι σε εκεί πέρα που πρέπει, και, ε, τα έχει οργανώσει ο κύριο με τέτοια. Αργιο... Τέτοιο τρόπο, το οποίο να έρθει και η βούλα που λέμε, και όντω ήρθε τότε με τον μικρό μου τον αδερφό που μα ένωσε όλου μαζί. Δεν άλλαξε κάτι στην οικογένειά μα, πέρα από ότι μεγαλώσαμε. Ναι, αυτό εννοούσα. Γιατί γνωρίζω και με αφορμή την. Πέρα από ότι γίναμε περισσότεροι, δεν άλλαξε κάτι. Οι πνευματικέ μα συνήθειε ήταν οι ίδιε. Υπήρχαν και καλέ και οι κακέ στιγμέ, όπω σε όλε τι οικογένειε. Οπότε, όπω σα είπα και πριν, ήταν τα δικά μου τα χρόνια στο γυμνάσιο ήταν πολύ ήσυχα. Ε, να πω εδώ μια ωραία εντάχει ομολογία εμπειρία, εμπειρία που είχα ε, καθώς καθώ σε μια περίοδο με ένα καλοκαίρι είχα δικηθεί πάρα πολύ στα δικά μου τα μάτια και στη δικιά μου την καρδιά. Συγγνώμη. Είχα δικηθεί πολύ με ένα γεγονό και εμένα αυτό το γεγονό με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Και είχα πάει στον κύριο και έκλαιγα και λέω: Κύριε, δικούμε και τι πράγματα είναι αυτά. Και δεν αντέχω άλλο. <laughs> Την ατυγία, ναι, ήταν με, με κλάματα και στα γόνατα και δεν με βλέπει και δεν με ακούσει. Όλοι οι όλοι άνθρωποι ε, έρχονται όλοι σε αυτή, τα ό, Όλοι τα περνάμε, γιατί, ε, όπω είπα και πριν, η ζωή του χριστιανού δεν είναι. Ε, μια ζωή που έχουμε, το, ναι, ναι, έχουμε το, μαγικό ραφτάκι που λέμε και προσευχόμαστε ναι. και όλα είναι τέλεια. Έτσι. Τα, περνά Διαπο... όλα απλά ναι, το οπ... όπως, Ακριβώ. Όπω λέγει η γραφή, δια πολλών θλίψεων θέλει να έρθει στη Βασιλεία των Λουρανών και ο κύριο σου λέει ότι για να εισέλθει στη Βασιλεία των Λουρανών ο δρόμο σου δεν θα είναι πλατή και, και καλό. Είναι στενό και δύσκολο και ανεφορικό. Mm. Οπότε και εκείνη, σε εκείνη την περίοδο που έκλαιγα και αυτά, θα εξαφνικά ξαφνικά αισθάνομαι μια παρουσία να κατεβαίνει από το ταβάνι να... σαν πως κατεβαίνουν τα σασέρ πολύ γρήγορα, mm -hmm. κάτι τέτοιο αισθάνθηκα και ενώ κατέβαινε πολύ γρήγορα όπως και τα σασέρ σταματάνε λίγο πιο ομαλά έτσι αισθάνομαι μια παρουσία να κατεβαίνει από το ταβάνι και να, κατε, και να κάθεται μπροστά μου εγώ είχα τα μάτια μου στο κρεβάτι δεν έβλεπα αλλά ξαφνικά το δωμάτιο γέμισε γέμισε από μια έντονη παρουσία ε, και ήξερα ότι ανάμεσα σε μένα και στην πόρτα απέναντί μου υπάρχει μια παρουσία. Την οποία αν ανοίξω τα μάτια μου θα τη δω. Mm -hmm. Οπότε και εγώ από το σοκ εκείνη τη στιγμή λέω: λέω Θα ανοίξω τα μάτια μου και α πεθάνω. <laughs> <laughs> δεν με νοιάζει. Ε, άνοιξα τα μάτια μου, ήθελα να δω τον κύριο, δεν τον είδα. Απλά καταλάβαινα ότι ανάμεσα σε μένα και στην πόρτα, Όπως είπα και πριν, ε, δεν έβλεπα κάτι, αλλά ήξερα ότι υπάρχει μια παρουσία εκεί. Mm. ότι όταν. Ε, σε επισκέφτεται ο κύριο, mm. σταματάει να υπάρχει θλίψη παρόν, παρελθόν. <laughs> υπάρχει είναι, χρόνος ναι, χρόνος δεν πέρα. υπάρχει χρόνο. Είναι ένα αιώνιο παρόν. Ε, Θε να ζει πάντα σε εκείνη τη στιγμή. Είναι Φοβε, φοβερή παρουσία Ναι, παρουσία του. Ναι, κίνδυνα. είναι καταπληκτικό. Είναι ε, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να, να το έχουν βιώσει. Ε, είναι, είναι μοναδικό το συνέστημα. Ε, γεμίζει, γεμίζει. Αυτό που σα είπα. Να σα το, το δώσω λίγο έτσι, να, αν μπορέσω να το πω το βίωσα. Σκεφτείτε ότι ήμουν σε μια γυάλα που είχε υπά, είναι γεμάτη με νερό. Mm. Πώ αισθάνεσαι την πίεση του νερού, όταν mm. είσαι στη θάλασσα, για mm. παράδειγμα. Mm. Αυτό, εγώ το καταλα... Αυτή την πίεση την καταλάβανα από την αγάπη του Χριστού. Mm. Από την παρουσία okay. του. Δηλαδή, ε, αισθανόμουν ότι είμαι στον πάτο τη θάλασσα με την πίεση του νερού, αλλά δεν ήταν νερό, mm. ήταν αυτή η αγάπη The του Χριστού. Ναι, η πίεση αγάπη. Είναι αυτό που είπε πριν και πολύ εύστοχα, ότι το λέγε εξάλλου και ο λόγο του ότι ο Θεό είναι αγάπη. Οπότε mm. ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Στα ώρα πόσο χρόνο ήσουν όταν το βίωσε αυτό, Ήμουνα 14-15 εκεί. Οπότε σε εφηβική ηλικία. Ναι, ναι σε εφηβική ηλικία. Σε ηλικία. Ε, λόγω και ότι από μικρό έχει γίνει αυτό το σκηνικό το γεγονό με τη μαμά, ε, δεν είχα και έντονη εφηβεία. Okay. Δεν μπορώ να πω ότι. Ε, 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 ξαφνικά πάτησε ένα κουμπί και άλλαξα σαν άνθρωπος όχι, απλά εντάξει, σαν παιδί μπορεί να είμαι λίγο πιο ανέμελο ή να είμαι πιο πολύ το μυαλό μου να παίζω μπάλα ή το οτιδήποτε. Δεν αλλαξε mm. δεν άλλαξε κάτι. Τα ίδια και στο Λύκειο. Στο Λύκειο εντάξει, μεγαλώνοντα. Ε, αλλά και στο Λύκειο ήμουν πάντοτε ένα άνθρωπο αγαπητό στο σχολείο. Ε, Ισυχώ δεν είχα ποτέ αυτό. Με του μαθητέ μου κάναμε παρέα. Αξίζει να πω ότι το δύσκολο στην, στην, σε αυτές τις ηλικία ήταν ότι επειδή πάντοτε έτσι να με τους φίλους μου, με τους, φίλους, με τους μαθητές μου ήμουνα πάντοτε πιο κοινωνικός, πάντοτε με καλούσαν σε πάρτι, σε αυτό και πότε δεν πηγαίνα και πάντοτε γιατί δεν πα και γιατί δεν πα. Ε, ε, να τ εξηγήσουμε τώρα γιατί μπορεί να ακούει κάποιο που δεν ξέρει. Ναι, όχι, Θα εξηγήσουμε. Τι να έχει το φω με το σκοτάδι που λέει και η γραφή, Τι συμμετοχή να έχουν. Ε, δεν πήγαινα γιατί ήξερα ε, 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 ότι σε ένα τέτοιο χώρο, πάντοτε η αμαρτία θα ήταν σε υπεργεδετικό βαθμό. Υπερθετικό, υπερθετικό βαθμό. βαθμό ναι, σωστά. Ε, οπότε δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να βάλω τον εαυτό μου σε μια κατάσταση στην οποία να μπαίνα σε πάρτι ή σε κλαμπ. που θα γινόντουσαν αυτά που <ε θα γινόντουσαν. Yeah. Γιατί να να συμμετοχή. Γιατί έτσι αλλιώ δεν το το πρέσβευα αυτό το πράγμα. Δεν δεν πρέσβευα τίποτα. Ζορίστηκε ποτέ να να, να αντιδράσει και να πει να Ναι, ζορίστηκα. Όχι να αντιδράσω γιατί θέλω να πάω. Ζορίστηκα γιατί είχα δεν ήθελε να του πει ότι δεν πάω. Ναι, καλά, μου λέγανε. Φίλε, εμεί είμαστε μιλάμε και λέμε όλοι μαζί και σου λέμε να έρθει τα γενέθλιά μου και μου λε όχι. Οπότε δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Ναι, και τι να του εξηγήσω τώρα εγώ. Δεν έρχομαι και αυτό και. Δεν είχα. Αυτό ήταν δύσκολο γιατί δεν μπορούσαν να. τι να του έλεγα, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Αλλά αυτό δεν ήταν κάπου καταπίεση. σε κάποιου, στου πιο στενού μου, το είχα, πει. Λέω, δεν το πρεσβεύω αυτό. Να, να κάνω κάτι το οποίο δεν το πρεσβεύω, όχι γιατί είμαι αναγκασμένο. Γιατί. Ε, να πάω σε έναν χώρο τώρα που ούτε καπνίζω, ούτε. Πιλώ, ούτε. Ε, ναι, ούτε θα γίνω. Μπορεί να με έκφραση. Ούτε θα εξεσαλώσω, ούτε. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν, δεν το πρεσβεύω, γιατί να το. Ούτε σε γεμίζω. Ε, με... Πολύ σωστά. Ούτε δεν, γεμίζει. δεν ήταν κάτι το οποίο. Δε, η, η θα το έκανα και θα ήμουν πόσο ωραία πέρασε. Είχα mm. πολύ καλύτερα πράγματα να το έκανα. Τώρα και είσαι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το οποίο ε, και ένα προνόμιο που έχουν τα τα παιδιά που που γνωρίζουν από νωρί τον Χριστό, ότι δεν διαφθείρονται από την αμαρτία. Ποτέ, ναι, δηλαδή, ποτέ σαν. δεν είχε γνωρίσει την αμαρτία όπω κάποιο που έχει περπατήσει με στον κόσμο. Να τα βιώσει ενώ... αυτά κανένα. Να τα βιώσει, ναι. που έχει περπατήσει χωρί τον Χριστό μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε, όπω λέει η Αγία Γραφή, πολύ χαρακτηριστικά λέει, το φίδι διεύθυρε το νου τη Εύα. Βλέπουμε ότι η αμαρτία, ο διάβολο πάει και διαφθείρει το νου. Οπότε mm. είναι αυτό ένα προνόμιο. Παιδιών, σαν ακριβώ σαν και εσένα. Σωστά. Βέβαια, να, να πούμε και την αλήθεια ότι ένα άνθρωπο που μπορεί να ακούει πρόσφατα το podcast. Ε, και του λέμε ότι ε, το να πίνω, το να πάω στα κλαμπ και αυτά να δεν με γεμίζει σου λέει τώρα αυτός, αυτή είναι, δεν είναι εντάξει απλά είναι, έτσι, είναι η, ζωή, σωστό, έτσι σωστό. είναι η ζωή τους και έτσι έχουν μάθει και από τη στιγμή που έχουν μάθει έτσι είναι... τους είναι εύκολο να το φύγουν ναι τους είναι εύκολο και τους, ίσως τους απαγορεύουν να πηγαίνουν όχι δεν είναι έτσι εάν δεν το έχεις ζήσει ε, νομίζω Σπύρος σπίλωση... ότι... Το έχει καταλάβει. Λοιπόν, αν δεν έχει ζήσει ότι με γεμίζει ο Χριστό και δεν με γεμίζει αυτό, αν το ζούσαν νεό, ναι, το άκουγε, θα καταλάβαινε γιατί δεν το κάνω. Mm, γιατί δεν επιλέγω. Γιατί δεν επιλέγω, ναι. Ε, δεν ε, μπορεί ε, τον ακροατή να το γεμίζει που να μην ξέρει. Όταν και ο ακροατή ή οποιοδήποτε από εμά επικαλεστεί τον κύριο και νιώσει αυτό που ένιωσε, είχα την χαρά και την τιμή να νιώσω και εγώ. Αγάπη την του Χριστό. Την παρουσία του Θεού στο δωμάτιό μου. Μετά mm. θα λέμε ότι mm. δεν πάω, όχι. Δεν θέλω να μείνω στο δωμάτιό μου για πάντα. Ναι, Ναι, Σωστό. σωστό. Από αυτή ναι. την αγάπη και την, αυτή την παρουσία. Ε, δεν δεν μα γεμίζουν. Ε, γιατί έχουμε βρει το νόημα τη ζωή, θα πω καλύτερα. Ναι, ναι. Το νόημα τη ζωή είναι ο Χριστό. Yeah. Ε αυτό είναι, ε... είναι κατακλείδι ναι. γιατί έχουμε ένα 3-4 λεπτάκια περίπου. Ε... Να συνοψίσει λίγο και πλέον πώ είναι η ζωή σου, πώ από Αν υπάρχει κάποια άλλη εμπειρία, εντάξει, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Αχριστεί. Ε... ε... Τελείωσα το... και το σχολείο, τελείωσα την νοσηλευτική. Ε... Την οποία έκανα μόνο την πρακτική και την εξάσκησα από λίγο χρονικό διάστημα μετά, άλλαξα επαγγελματικό προσανατολισμό. Ε, αλλά η... Το να σπουδάσω νοσηλευτική Ήταν για μένα Ένα, ένα από τα πιο ε, Όμορφα ε, Μαθήματα της ζωής μου Γιατί είχα την τιμή Και το λέω κυριολεκτικά Την τιμή Να μπω στο νοσοκομείο Τα νοσοκομεία Στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα Ο χώρος του νοσοκομείου Είναι νομίζω από τους πιο δύσκολους χώρους που υπάρχουν στη, στη, γη αυτή. Εκεί ο, ο άνθρωπος άνθρωπο πονάει. Εκεί ο άνθρωπο πονάει. Και δεν πονάει μόνο το σώμα, πονάει και η ψυχή του. Και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει και πονάει και ζει και στην αβεβαιότητα. Και δεν έχει και ελπίδα. Είναι διπλό το κακό. Ναι. Εκεί δεν έχει, ο άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει την ελπίδα του Ιησού Χριστού είναι δυστυχώς πολύ δύσκολα τα πράγματα ένα ε, νεκρό σώμα ναι. και νεκρή ψυχή ε, είναι σε, σε, σε ένα συνάντηση ανθρώπους που από, από ατυχήματα καταστράφηκε η ζωή τους συνάντηση ανθρώπους που θέλαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους και δεν τα καταφέρανε με αποτέλεσμα να μπουν στο νοσοκομείο ε, έχω δι, έχω ζήσει να μιλάω με άνθρωπο ο οποίος είναι νεκρός νεκρός όχι στο σώμα αλλά με το με κοιτούσε δεν μου μιλούσε δεν μου απευθύνεται το λόγο ε, του λέγαμε σίκο, είχε, είχε ε, παραιτηθεί από τη ζωή mm -hmm. δεν ήθελε να ζήσει και έχω ζήσει αυτό το πράγμα να, να είναι ο θάνατος και η ζωή σε ένα δωμάτιο όχι ότι εγώ είμαι η ζωή αλλά εγώ, σε μέ, μέσα μου, ευχαριστώ το Θεό, κατοικεί ο Χριστό, που είναι η ζωή. Και μέσα σε ένα δωμάτιο ήμασταν η ζωή και ο θάνατο. Είναι, είναι, απίθανη, είναι απίθανη για μένα εμπειρία. Ένα από τα καταπληκτικά μαθήματα πνευματικά και ζωή. Ε, ένα χώρο, όπω είπα και πριν, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ε, είναι και ταυτόχρονα ε, συγκίνηση αν σκεφτεί ότι μέσα σε αυτούς τους διαδρόμους μπορεί να περάσει ο Χριστός και να σε ακουμπήσει, να σε θεραπεύσει, να σε... σου δώσει τη ζωή Είναι απίστευτο, mm. εγώ αυτό το σκεφτόμουν και είναι απίστευτο Είναι απίστευτο σε ένα χώρο πόνου και θλίψης να, ναι, να, να προσεύχεσαι εσύ για τους ανθρώπους ή να ζητάς από τον Κύριο να γίνει κάτι γιατί υπάρχει πραγματικά πόνος και εσύ να ξέρεις ότι έχεις στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου τον Ιησού Χριστό που είναι η ζωή και εκείνοι οι άνθρωποι δεν τον έχουν. Είναι μοναδικό. Από μόνο... τη μία χαίρεση για τον εαυτό σου, από την άλλη πόνας για τους θα... άλλους. Να... Ακριβώς, ναι. Και αυτό που ζητάς είναι... Να πα στου ανθρώπου που πονάνε και να του λε: Ζήτα το Χριστό να σε, να σε βοηθήσει, να σε, να, σε αγγίξει, να σου δώσει τη ζωή, να σε, να σε θεραπεύσει. Σε να, να, σε, να σε. Δηλαδή δεν είναι. Ήταν απίστευτο αυτό το, mm -hmm. απίστευτο όλο αυτό το είπε. χρονικό διάστημα το οποίο ήμουν εκεί και έκανα την πρακτική μου. Προσευχόμουν πολύ για κάποιου ανθρώπου και σε κάποιου ανθρώπου είχα πει και να ζητήσουν τον Χριστό. Ε, κάποιοι το είχαν κάνει, κάποιοι. Εκεί ξε, ξέρει, είναι. Ε, δύο ειδών ανθρώπων, καρδιές ανθρώπων. Η ε, μία καρδιά η οποία επειδή έχει φτάσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση είναι πολύ. Ε, αρνητική ναι, και ναι, δεν ναι, θέλω ναι, ναι, και μην μου μιλά γιατί καρδιά, με έναν αυτός με έχει φέρει εδώ και γιατί εγώ τι να έχω κάνει και υπάρχει και άλλη καρδιά η οποία σου λέει εδώ που είμαι ας ζητήσω ας, μια ευκαιρία που μου λέει κάποιο, ας το κάνω και αυτό τι στο καλό ε, Σταύρο βλέπουμε τώρα σε ποια ηλικία το βιώσεις όλο αυτό 20 χρόνια να Ήμουνα 18 ε, Μα περιγράφει η ώρα πολύ όμορφα την ομολογία και βλέπουμε ότι μέχρι τα 18 έχει βιώσει εμπειρίε. Λε και ακού από έναν 30χρονο, δυνατέ εμπειρίε καθημερινή ζωή, και πώ αυτέ οι εμπειρίε σε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, θα μπορούσαν τώρα να τον έχουν φάρει σε αυτό το κρεβάτι του πόνου που εσύ αντίκρισε. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί ένα τόσο νεαρό παιδί σε αυτή την ηλικία, ε, μαζί με τον Χριστό, αντιμετώπισε τέτοιε καταστάσει, στα μάτια σου ήταν πράγματα ζώρικα και σε έχουν φέρει πλέον γιατί τώρα μιλάμε έναν Σταύρο που είσαι 23 χρονών αν δεν κάνω λάθο, σωστά. σωστά 23 χρονών ε, να μας λες όλα αυτά τα όμορφα συσσαγωγικά όμορφα ε, ως προς την αγάπη του Θεού και την πνευματική σου ζωή αλλά και ταυτόχρονα δύσκολα και πως όλος αυτός ο συνδυασμός σε έφερε στο σήμερα να ομολογήσεις τον Κύριο και να έχεις και μια όμορφη οικογένεια, σωστά Ναι, σωστά, ο Κύριος μου χάρισε μια ομορφή οικογένεια και ένα παιδάκι. Ε, Όπω είπα και πριν, γιατί μα πιέζει και ο χρόνο. Όπω είπα και πριν, ε, η ζωή του χριστιανού δεν είναι η, η ζωή ε, που είναι όλα καλά. Δεν σου εξασφαλίζει κανένα ε, ότι είναι όλα καλά. Είναι προτιμότερο όμως να ζούμε κάτω από τα θέλω του κυρίου, τα οποία δεν είναι βαριά, όπω είπαμε και πριν, παρά να ζω κάτω από τα θέλω τα δικά μου, τα οποία ξέρουμε εμπειρικά ότι δεν έχουν καλό αποτέλεσμα. Ε, δεν κάνουμε αυτό το podcast για να μιλήσουμε για να πούμε ότι πίστεψες στο Χριστό γιατί όλα θα είναι τέλεια. Αυτό θα ήταν λάθος. Ε, Ναι, θα ήταν λάθο και δεν, Ούτε ο ίδιο ο Χριστός, ε, όταν ήρθε στη γη ε, κήρυξε αυτό το πράγμα. Ακριβώ, γι' αυτό α, θα τα λάθο. <laughs> ε, αυτό που λέμε όμω είναι ότι σε οποιαδήποτε εμπειρία τη ζωή του ανθρώπου, ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, το να περνά τα καλά και τα κακά σύνθεο είναι σε σένα κέρδο. Είναι σε εμά κέρδο. Και αν μπορέσουμε να το καταλάβει, όποιο άνθρωπο μπορεί να το καταλάβει πιο νωρί, είναι τόσο καλύτερα και γι' αυτόν. Αμήν. Θα ήθελε έτσι να μα κλείσει με ένα μήνυμα πάνω σε αυτά τα πράγματα για να κλείσουμε. Νο, νομίζω ότι αυτό είναι το, το μήνυμα. Δεν, ε, θε, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Αυτό που, που είπα πριν από λίγο ότι είναι, η ευκαιρία. Τα πράγματα έχουν φτάσει. Όλοι ζούμε στην καθημερινότητα. Και βλέπουμε τι γίνεται. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Από πολέμους μέχρι... ό,τι ο καθένας ακούει, τέλος πάντων. Ε, είναι κέρδο στον άνθρωπο να έχει μια ελπίδα. Και η ελπίδα δεν είναι... Αόριστη. Αόριστη. Ε, θα μου πούσε, μα υπάρχουν και άλλοι θεοί, γι' αυτό... Ναι, δεν υπάρχει πουθενά σε καμία θρησκεία, σε κανένα δόγμα... Σε, σε, σε τίποτα άλλο το σωτηριακό έργο που έχει κάνει ο Χριστό. Μόνο ο Χριστό έχει σταυρωθεί και έχει αναστηθεί. Ανα, κανένας άλλος, καμία άλλη θεωρία, κανένα άλλο δόγμα. Κανένα... Είναι, Αυτή είναι αλήθεια. Δεν, δεν λέμε κάτι. Είναι αλήθεια. Δεν πέθανε και δεν αναστήθηκε κανένα πέρα από τον Ισού Χριστό. Αυτό είναι το το μήνυμα το οποίο νομίζω ότι θα κρατήσει αμήν. με αυτό το βράδυ. Αμήν, αμήν, αμήν. Αδελφιά, αμήν. Ε, Κωνσταντίν, θε να συμπληρώσετε τίποτα άλλο. Όχι, έχει συμπληρώσει. Με τη χάρη του Θεού, ε, ολοκληρώσαμε το πρώτο μα επεισόδιο Ομολογία των Νέων. Με απόψε είναι ο καλεσμένο τον 23χρονο Σταύρο Παπα-Νικολάου, ο οποίο πολύ όμορφα μα ομολόγησε και μα είπε, περιέγραψε όσο μπορούσε. Γιατί σίγουρα έχει και άλλα να πει, και όπω όλοι μα, πράγματα και εμπειρίε με τον Ιησού Χριστό. Ε, Εμεί σε αυτό το σημείο να σα ευχαριστήσουμε, να πούμε και με το εδάφιο το οποίο οδήγησε ο κύριο τον Σταύρο, τα πάντα συνεργούν προς τα αγαθώς αυτούς που αγαπάνε τον Θεό και θα θέλαμε πάρα πολύ να εφαρμοστεί στον καθένα μας και σε όποιον ακροατή μας ακούει αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε να μας βρείτε στα social media, στο youtube με την ονομασία wordofgod.gr, instagram, tiktok, facebook να κάνετε follow και όχι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο αλλά για να βλέπετε τον Λόγο του Θεού μέσα από την δουλειά των αδελφών που γίνεται σε αυτό το έργο Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Στο επόμενο επεισόδιο θα χαρούμε να σας έχουμε παρέα και να ακούσουμε την επόμενη ομολογία. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Γεια σας. Γεια Ο σας. Θεός μαζί σας.